Το υιοθέτησε η Τουρκία. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Ο οποίος, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Μέρα, Χριστός Ανέστη. Δυστυχώς η Τουρκία προχώρησε. Εκμεταλλεύεται το τοπόσημό μας, το Αιγαίο, και το χρησιμοποιεί ως πλέον τουρκικό Αιγαίο. Τότε, όπως είπαμε και στον πρόλογό μας, σας είχαν πει από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι εσείς και οι υπηρεσίες οι δικές σας από το Υπουργείο δεν κάνατε κάτι καλά αν κατοχυρώσετε το Αιγαίο ως σήμα. Σήμερα το βλέπουμε ότι η Τουρκία το οικειοποιείται. Τι έχει γίνει? Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των σημάτων. Η Τουρκία έχει κατοχυρώσει το 18 και το Αιγαίο σκέτο ως σήμα. Τα έχω ανακοινώσει αυτά και τα έχω δημοσιεύσει. Το οποίο το δίκαιο των σημάτων αυτή τη στιγμή μας έχει επιτρέψει να έχουμε μια νομική αντίκρουση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια νομική αντίκρουση σε αμερικανικό επίπεδο. Να πω για τον κόμμα για να καταλάβει. Στις ΗΠΑ, στο αντίστοιχο εμπορικό γραφείο σημάτων εκεί, έχουμε μπλοκάρει την εμπορική χρήση του όρου του Αιτζία στην Τουρκία. Στην Ευρώπη, αντίθετα, η Τουρκία πρόλαβε να κατοχυρώσει το σήμα του Αιτζίαν και έχουμε κάνει αίτηση ανακοπής αυτής της κατοχύρωσης. Ναι. Άρα έχουμε δει εξελίξει διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες στην Αμερική και στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, πώς μας ξέφυγε? Αυτό που συζητάμε τώρα για το σήμα, να ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια. Αυτό που συζητάμε για το εμπορικό σήμα είναι άσχετο με τη διαφήμιση. Για να το καλάτε πιο απλά. Στην Αμερική δεν έχουν το σήμα. Κάνουν διαφήμιση του Αιτζίαν στο New York Times. Στην Ευρώπη έχουν το σήμα, κάνουν διαφήμιση τη Le Monde. Το ότι έχουν ή δεν έχουν το σήμα με τη διαφήμιση είναι άσχετο γεγονός. Και να κατοχυρώνουμε το σήμα στην Ελλάδα, πάλι αν θέλουν μπορούν να κάνουν διαφήμιση και μετά εμεί αντέναν του πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Είναι σαφέστατο που λέω? Είναι σαφέστατο. Έχετε κάνει και δύο αναρτήσεις που το επεξηγείτε επακριβώς αυτό. Έχουν γίνει λοιπόν, να ξαναπούμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Τουρκία κάνει μία πράξη, ας πούμε, πρόκλησης κατά της Ελλάδος. Πέρασε η περίοδος αυτό, είναι μία. Δεν μπορώ λοιπόν να εμποδίσω εγώ ως υπουργός ανάπτυξης της Τουρκία να κάνει πράξεις προκλητικές κατά της Ελλάδος. Είναι σαν να μου λέτε αν αύριο γίνει μια παραβίαση εθνικού ενεωρίου χώρου, αν εγώ θα δώσω τον τόνο να σηκωθείτε F-16. Ναι, πολύ προφανώς. Δεν έχουν τα διαρμοδιότητα. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, ακούστε, γιατί να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Όλα αυτά παρακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στις αντίστοιχες εμπορικές υπηρεσίες των πρεσβειών μας. Και επειδή αυτή η καμπάνια δεν ξεκινάει σήμερα, έχει ξεκινήσει πολύ. Δεν είναι ζήτημα μόνο εμπορικό εδώ. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Από τα λίγα νομικά τα οποία γνωρίζουμε. Λοιπόν, και επειδή αυτή η καμπάνια δεν ξεκινάει σήμερα και είναι στον αέρα, δεν θα μπορούσε με συστατική επιστολή προς τα αντίστοιχα μέσα να πει ότι κοιτάξτε, είμαστε σε ανοιχτή διαμάχη, μην το χρησιμοποιείτε αυτό το σήμα της Τουρκίας? Κοιτάξτε, τι κάνουν οι υπηρεσίες? Συγγνώμη τώρα, πραγματικά τι κάνουν οι υπηρεσίες? Θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν μπορώ εγώ να στέλνω επιστολές στο εξωτερικό. Εμένα η αρμοδιότητά μας να πάει στα σύνορα. Είναι πολύ απλά. Όμως. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κατηγορήσω το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ, δεν ξέρω αν αυτό θα έχει κάποιο είδους αποτέλεσμα. Η Τουρκία βάζει μια διαφήμιση με τον τουρκικό οργανισμό τουρισμού, πληρώνει για αυτή την καταχώρηση. Δεν είναι παράνομο να τη βάλει, αλλά δεν είναι παράνομο και από τη Le Monde να τη δεχθεί. Τώρα, αν θέλει. Άρα κατοχυρώνεται, συγγνώμη, κατοχυρώνεται το σήμα του Αιτζίαν. Επαναλαμβάνω, στη μεν Ευρώπη η Τουρκία νομίμως χρησιμοποιεί το σήμα του Αιτζίαν και εμείς έχουμε κάνει αίτηση ανακοπής για να το σταματήσουμε. Στη δε Αμερική παρανόμως χρησιμοποιεί τον όρο του Αιτζίαν. Διαφήμιση έβαλε και στην Αμερική, στην New York Times και στην Ευρώπη. Η διαφήμιση που θα σας εξηγήσω είναι άσχετη με το σήμα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Υπουργέ, έχουμε δρόμο μπροστά μας όσον αφορά αυτό. Η επιλογή της Τουρκίας να προκαλέσει την Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Το πρόβλημα που κάνει η Τουρκία θα μας κάνει και άλλα, φαντάζομαι. Το ξεκαθάρισαν και πρόσφατα και ο κύριος Τσαβούσογλου. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Θεωρείτε ότι. Πρέπει να σας πω ότι νομικά. Θα δικαιωθούμε. Επιλεγμένο ζήτημα. Έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή νομική αντίκρουση με κορυφαίους καθηγητές. Ναι. Και έχει υποθέσει πολύ και ο Περιφερειάρχης ότι ο Αιγαίος έχει κάνει μια πολύ καλή κατάθεση για το πώς. Ο κύριος Χατζημάρκος, βέβαια. Αλλά από την άλλη, έχουν και οι Τούρκοι σοβαρά επιχειρήματα. Ποιο είναι το επιχείρημα? Τι λέει? Τι πιο λέει? Λέει, εγώ έχω τεστ στο Αιγαίο εκατοντάδων χιλιόμετρων. Ναι. Βρέχομαι από το Αιγαίο, άρα πώς δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τον όρο τουρκικό Αιγαίο για τις ακτές τις τουρκικές στο Αιγαίο? Αν το δεις γεωγραφικά, υφίστανται τουρκικές ακτές στο Αιγαίο.
Δυστυχώς ή ευτυχώς υφίστανται. Το θέμα εδώ ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι λόγω της αμφισβήτησης του Αιγαίου από την Τουρκία και της προκλητικής γενικά τουρκικής πολιτικής, αυτό μας ενοχλεί. Δηλαδή, αν είχαμε γείτονα τη Δανία. Όπως μας ενοχλεί, να χρησιμοποιούν στα πιπέρια τους και στα προϊόντα τα συσκευασμένα στην Ισκοπιανή το σήμα Μακεδονία, μακεδονικά φυσικά προϊόντα. Μπράβο. Έτσι μας ενοχλεί να χρησιμοποιούν και το σήμα του Αιγαίου να κάνουν διαφήμιση. Τουρκικό Αιγαίο. Το Αιγαίο γιατί είναι μια ωραία ανοιχτή θάλασσα, την οποία οι Τούρκοι ορίζονται στα παράλια τους και εμείς έχουμε την ισιωτική μας χώρα που πέφτει ακριβώς μέσα στο Αιγαίο. Αλλιώς θα έπρεπε και εμείς να λέμε ελληνικό Αιγαίο με άλλη λογική. Το Αιγαίο άλλωστε, μα το Αιγαίο είναι ελληνικό από μόνο του. Αυτό. Το Αιγαίο λέξη εμείς το ξέρουμε. Ελληνικό είναι το Αιγαίο από εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό λέω. Τι μπορεί να αμφισβητηθεί η ελληνικότητα του Αιγαίου. Ποιος νομιμοποιεί το τουρκικό Αιγαίο, λοιπόν. Τα αιτήματα της Τουρκίας. Η Τουρκία λέει, ναι, όλα αυτά που λέτε σωστά είναι, αλλά εγώ έχω τουρκικές ακτές στο Αιγαίο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν λένε στους Έλληνες. Κύριε Υπουργέ, βγήκαμε μόνο γι' αυτό, γιατί τα θέματα. Ως προς την νομική ουσία του ζητήματος, του σήματος, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπως ακριβώς είχαν δεχτεί. Στη μένα Αμερική είχαμε μια μικρή πρώτη νίκη, διότι και το μπλοκάραμε στην αφετηρία, αλλά και δεχθήκανε τα επιχειρήματά μας ώστε να ακουστούν στο ακροατήριο. Άρα περάσαμε το πρώτο στάδιο επιτυχώς. Στην Ευρώπη είμαστε στη φάση που αναμένουμε την αντίθεση των επιχειρημάτων μας από την Τουρκία. Αυτό νομικά, να ξέρετε, έχει μπροστά του 1-2 χρόνια νομικές διαδικασίες. Η Τουρκία μπορεί να κάνει αυτές τις διαφημίσεις εφόσον θέλει να μας προκαλεί. Δεν υπάρχει νομικός τρόπος, δηλαδή, όσο είσαι στη διαμάχη, να σταματήσει τη δημοσίευση αυτών των διαφημίσεων. Το λέω για να μην στέκομαι κάθε φορά και πρέπει να απαντάω κάθε φορά που η Τουρκία κάνει. Είστε σαφείς. Πάντως η καμπάνια, κύριε Υπουργέ, καμπάνια τους ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει. Και το είδαμε τυχαία τώρα στη Λεμόν και υπάρχει σαν. Κάνουμε και εμείς ωραία καμπάνια. Ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά και καλύτερα από την Τουρκία. Οικειοποιούνται τα δικά μας όμως. Πάμε να κλείσουμε. Πάμε. Το κάνουν όχι μόνο στο Τουρκία. Το κάνουν παρουσιάζοντα στα ελληνικά αρχαία ως τουρκικά και διάφορα άλλα. Τώρα να σας πω, μια και με βγάλατε άσχετο θέμα. Ναι. Σας καλώ και εσάς σήμερα, κυρία Μιλένα και κύριε Νίκο. Ναι. Το βράδυ 6.30 ώρα στο ναυπηγείο Ελευσίνος, όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάνει τον τετραετή του απολογισμό. Αλλά γιατί επιλέξαμε τα ναυπηγεία Ελευσίνος? Γιατί πήγαμε σε έναν χώρο που ήταν κλειστός όταν ήρθαμε στο Υπουργείο πριν από 4 χρόνια, που ήταν νεκρός εργασιακά, του δώσαμε ζωή, τώρα δουλεύει full το ναυπηγείο, οι εργάτες πληρώνονται για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, είναι ευχαριστημένοι αυτοί και οι οικογένειές τους. Επιλέξαμε λοιπόν αυτό τον χώρο να πάμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας. Στο μεγάλο υπόστεγο. Έχουμε στο μεγάλο υπόστεγο. Έχουμε καλέσει πάνω από 30 εταιρείες που αυτά τα 4 χρόνια είτε διεσώθησαν ενώ πήγαν για κλείσιμο, είτε ήρθαν να επενδύσουν Ελλάδα ενώ πριν δεν ερχόντουσαν. Και θα μιλήσουμε αποκλειστικά οι εργαζόμενες εταιρείες και όχι εμείς. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Υπουργέ. Παραφυγικά Ελευσίνος, είστε πολύ προσεκλημένοι να έρθετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς μόνο για αυτά τα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης σήμερα.